Στο σχολείο κατασκευάζονται άνθρωποι. Η διαδικασία της κατασκευής ανθρώπων λέγεται εκπαίδευση. Η οικογένεια, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα βιβλία και τα πλακάτ είναι σχολεία με την ευρύτερη έννοια. Όλα τα κέντρα που μεταδίδουν πληροφορίες είναι σχολεία. Για την κατασκευή πραγμάτων χρησιμοποιούνται εργαλεία. Το εργαλείο με το οποίο κατασκευάζονται οι άνθρωποι είναι η πληροφορία. Όταν οι άνθρωποι δεν υπακούν σε φυσικές ανάγκες, στη συνήθεια ή στη βία, οι πράξεις τους εξαρτώνται από τα όσα ξέρουν. Ακόμα και οι συνήθειες δημιουργούνται ως ένα βαθμό από πληροφορίες. Αφού οι πράξεις ενός ανθρώπου καθορίζουν την πορεία της ζωής του, οι πληροφορίες που παίρνει αυτός ο άνθρωπος καθορίζουν πώς θα ζήσει. Τα σχολεία δεν φτιάχνουν μόνο ανθρώπους. Τα σχολεία φτιάχνουν και βιογραφίες. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανθρώπων είναι ανάλογες με το είδος ανθρώπου που θέλει να κατασκευάσει κανείς. Αν θέλει κανείς να φτιάξει έναν άνθρωπο κατάλληλο για να επισκευάζει χαλασμένα αυτοκίνητα, δεν θα το κατορθώσει αυτό χρησιμοποιώντας πληροφορίες με τις οποίες δημιουργείται ένας κτηνίατρος. Αν θέλει κανείς να φτιάξει έναν άνθρωπο που να περνάει εθελοντικά όλη τη ζωή στο στρατό, πρέπει να τον επεξεργαστεί με πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που κάνουν κάποιον να λατρεύει αγελάδες. Είπαμε ότι η συμφωνία μας με τις πράξεις μας μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με το αν πιστεύουμε ότι ενεργούμε αυτόβουλα ή αν πιστεύουμε ότι εξυπηρετούμε ξένες προθέσεις. Η ακριβέστερη γνώση των όρων υπό τους οποίους κινείται το αυτοκίνητό μας δεν θα άλλαζε σε τίποτα τη συμφωνία μας με την πράξη μας να οδηγούμε αυτοκίνητο. Δεν είναι και τόσο σημαντικό το ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε την ώρα που οδηγούμε, αρκεί να εκτελούμε τις σωστές κινήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε εντελώς κύριοι των πράξεών μας. Το να συμπιέζει ένα έμβολο μια ορισμένη ποσότητα μείγματος βενζίνης αέρα στο 1 έκτο του όγκου της δεν ήταν δική μας θέληση, αλλά θέληση του κατασκευαστή. Ωστόσο, είμαστε σύμφωνοι με τις πράξεις μας. Σε αυτή την περίπτωση εξακολουθούμε να συμφωνούμε, ακόμη και όταν ανακαλύπτουμε ότι κάποιος άλλος κατευθύνει τις πράξεις μας. Όσο περισσότερο πιστεύουμε ότι είμαστε κύριοι πράξεων, των οποίων οι πραγματικοί κύριοι είναι άλλοι, τόσο περισσότερο θα είναι άλλοι οι κύριοι μας. Η ομιλία ανήκει στις πιο συχνές πράξεις μας. Οι περισσότεροι ισχυρισμοί που διατυπώνουν οι άνθρωποι όταν μιλάνε είναι λανθασμένοι. Πολλοί εργάτες λένε, για παράδειγμα, το χρήμα εργάζεται, παρόλο που δεν εργάζεται το χρήμα, αλλά αυτοί. Οι εργάτες και οι υπάλληλοι επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν ακούσει. Πώς τους ήρθε αυτή η σκέψη, που αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Αλλά το ίδιο διδάσκουν και οι δάσκαλοι της οικονομολογίας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια εδώ και πολλές δεκαετίες. Λένε πως η γη, το κεφάλαιο και η εργασία είναι παραγωγικοί, δημιουργικοί παράγοντες. Το κεφάλαιο δεν δημιουργεί τίποτα. Η γη δεν δημιουργεί τίποτα. Η εργασία δεν δημιουργεί τίποτα. Οι εργάτες δημιουργούν. Οι υπάλληλοι δημιουργούν. Μερικοί επιχειρηματίες δημιουργούν. Ποια να είναι άραγε η αιτία που κάνει οι διαστρεβλώσεις σαν και αυτήν να αντέχουν τόσο πολύ στον χρόνο? Η αιτία θα μπορούσε να βρίσκεται στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που έχει αυτή η παρουσίαση της παραγωγής είναι ότι οι εργάτες και οι υπάλληλοι θεωρούν το κεφάλαιο σημαντικότερο για την παραγωγή από όσο τους ίδιους τους εαυτούς τους, παρόλο που αυτοί φτιάχνουν το κεφάλαιο. Αυτή η μετριοφροσύνη είναι το αποτέλεσμα. Είναι μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τους υποτακτικούς. Ποιες συνθήκες κάνουν χιλιάδες δασκάλους να διδάσκουν επί ολόκληρες δεκαετίες κάτι που είναι ολότερα παράλογο και που βλάπτει τους διδασκόμενους? Οι Νεοϊρκέζοι δείχνουν στους επισκέπτες που έρχονται από την επαρχία και το εξωτερικό τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου. Δείχνουν το Empire State σαν να τους ανήκε. Στην πραγματικότητα, τα αξιοθέατα αυτά είναι ατομική ιδιοκτησία μερικών επιχειρηματιών που διώχνουν από την πόλη τους περήφανους Νεοϊρκέζους καθώς και τους κατοίκους άλλων δυτικών μεγαλοπόλεων. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα κέντρα των πόλεων, γιατί μερικές δεκάδες μεσίτες και ιδιοκτήτες σπιτιών και οικοπαίδων κερδίζουν περισσότερα από τα γραφεία και τα εμπορικά καταστήματα παρά από τις κατοικίες. Πολλοί εργάτες και υπάλληλοι αναγκάζονται να μετοικήσουν στο ύπαιθρο, σήμερα το λένε προάστιο, επειδή στις ΗΠΑ το κράτος προστατεύει τους κερδοσκόπους, όπως ακριβώς και στη Δυτική Γερμανία. Σήμερα οι εργαζόμενοι ξοδεύουν πάνω από το 1 δέκατο της ζωής τους σε μετακινήσεις. Οι κυνηγημένοι είναι περήφανοι για την ιδιοκτησία των κυνηγών. Δεν έχουν μάθει να συνδέουν τις διάφορες πληροφορίες. Πιστεύουν ότι η θέση τους δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν έμαθα στο σχολείο τη μέθοδο της υποβολής ερωτήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές συνηθίζουν να θεωρούν αληθινό κάτι που δεν μπορεί να είναι αληθινό. Και στο βαθμό που το σχολείο τους συνηθίζει να θεωρούν την αδικία ως δικαιοσύνη, συνηθίζουν να θυσιάζουν για μια μειοψηφία ακόμα και την υγεία και τη ζωή τους. Οι συνήθειες που εδραιώνονται στην παιδική ηλικία έχουν μεγάλη αντοχή. Σήμερα, οι εργάτες των εργοστασίων που εξακολουθούν να είναι ατομική ιδιοκτησία του Γκούτερφ Ζακς διαβάζουν πως τα λεφτά που έβγαλαν με την εργασία τους αυτός τα σπαταλάει στο καζίνο ή τα χαρίζει στις φιλενάδες του. Διαβάζουν αυτές τις ειδήσεις χωρίς να οργίζονται. Τους αρέσουν οι έγχρωμες φωτογραφίες των περιοδικών, όπου οι μεγιστάνες του τύπου τους δείχνουν τι κάνει ο Playboy επιχειρηματίας με τα αποτελέσματα της εργασίας τους, πόσο επιδέξια και κομψά κινείται σκορπίζοντας την εργασία τους.
Αν συναντήσουν προσωπικά τον Γκούντερ Ζαξ, η επιθυμία του να κερδίσουν την εκτίμησή του θα είναι πιο δυνατή από την επιθυμία να τον φτύσουν κατάμουτρα. Αλλά ακόμα και αν ένας παραγωγός ήθελε να φτύσει κατάμουτρα ένα παράσιτο, θα τον εμπόδιζε η εξουσία. Ο επιχειρηματίας θα τον απέλυε, οι άλλοι επιχειρηματίες δεν θα τον προσλάμβαναν από συντροφική αλληλεγγύη, το δικαστήριο θα τον καταδίκαζε, το Ταμείο Ενεργείας δεν θα του έδινε επίδομα. Είναι εγκλωβισμένος. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει θα ήταν μια απεργία όλων των συναδέλφων του. Εξάλλου, το φτύσιμο δεν ωφελεί σε τίποτα. Η εξυπνάδα δεν προστατεύει από τη βλακεία. Μερικοί θα πούν, αν έχω τα μάτια μου 14, δεν θα πραγματοποιήσω ποτέ τις προθέσεις άλλων. Μόνο οι βλάκοι ζουν για τους άλλους. Το πόσα ξέρουμε για τις συνθήκες υπό τις οποίες ενεργούμε δεν το αποφασίζουμε οι ίδιοι. Τα όσα ξέρουμε για αυτές τις συνθήκες εξαρτώνται από τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Η επιρροή μας στο ζήτημα ποιες πληροφορίες δεχόμαστε είναι περιορισμένη. Δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες που δεν ξέρουμε ότι μας λείπουν. Ορισμένες πληροφορίες είναι ιδιοκτησία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν το γεγονός ότι ζουν ως το μεγαλύτερο αγαθό τους. Ωστόσο, είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν αυτό το αγαθό υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για αυτές τις προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να είναι ελπίδες για την απόκτηση άλλων αγαθών. Είναι αρκετό να είναι ελπίδες, δεν χρειάζεται να είναι εγγύησεις. Τα αγαθά προς τα οποία στρέφεται η ελπίδα πρέπει να έχουν ένα ορισμένο μέγεθος. Ποια αγαθά είναι σε θέση να υπερνικήσουν την αγάπη του ανθρώπου για τη ζωή? Αν σκεφτούμε την ακατανίκητη δύναμη του φόβου μπροστά στο θάνατο, θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους κανένα αγαθό δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να το ανταλλάξουμε με τη ζωή. Είναι προτιμότερο να ζει κανείς άσχημα παρά να πεθαίνει. Αλλά ο αριθμός εκείνων που σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε ο Αμερικανικός πόλεμος στο Βιετνάμ είναι μεγαλύτερος. Στις αρχές του 1971 ήταν γύρω στους 50.000. Το μοσχαρίσιο κρέας δεν έγινε φτηνότερο με το θάνατό τους. Η σχολική μόρφωση των έγχρωμων Αμερικανών δεν έγινε καλύτερη. Τα νερά και ο αέρας δεν έγιναν καθαρότερα. Ο αριθμός των Αμερικανών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας πλησιάζει ακόμα τα 30 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος που αφελήθηκε από αυτή την αιματοχυσία. Όταν η Αμερικανική κυβέρνηση θέλει να κάνει πόλεμο, πηγαίνει στους εμπόρους. Οι έμποροι βάζουν τους εργάτες να κατασκευάσουν κάθε λογής όπλα, οχήματα, αεροπλάνα και πλοία και μετά τα πουλάνε στην κυβέρνηση. Από την άποψη του τζίρου και κατά συνέπεια του κέρδους των εμπόρων, το άριστο θα ήταν να βυθίζουν ολόκληρα πλοία μαζί με το φορτίο και τα πληρώματά τους. Αυτό δεν γίνεται στον πόλεμο του Βιετνάμ. Συχνά όμως στρατιωτικά καμιόνια φορτωμένα με άνδρες γίνονται κομμάτια περνώντας πάνω από νάρκερς που σκάνε. Αυτό είναι καλό για τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων κατασκευής όπλων. Καμιά φορά συμβαίνει να αποτείνεται στους εμπόρους και η κυβέρνηση του εχθρού για να αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Άγγλοι έριχναν στους Γερμανούς στρατιώτες χειροβομβίδες που ήταν πατέντα του Krupp. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, η αγγλική κυβέρνηση πλήρωσε στον Krupp πάνω από 100 εκατομμύρια μάρκα για τις χειροβομβίδες. Ένα μέρος από τους Γερμανούς εργάτες και υπαλλήλους διαμελίστηκε από αγγλικές χειροβομβίδες Krupp, ενώ το άλλο μέρος αναγκάστηκε να πληρώσει αυτές τις χειροβομβίδες μετά τον πόλεμο με τη μορφή πολεμικών αποζημιώσεων στον νικητή. Ο πόλεμος καταστρέφει τα όπλα γρηγορότερα από τον χρόνο. Σε καιρούς ειρήνης, οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων κατασκευής όπλων αναπτύσσουν συνεχώς νέα όπλα για να επιταχύνεται το πάλιωμα των παλαιότερων. Κάθε χρόνο, η κυβέρνησή μας δίνει 8 με 10 δισεκατομμύρια μάρκα από τα λεφτά μας σε μια ορισμένη ομάδα εμπόρων της εργασίας, όπως ο Φλικ, ο Έτκερ, ο Τίσεν, ο Siemens και άλλοι, που με τα λεφτά αυτά βάζουν τους εργάτες τους να κατασκευάζουν στρατιωτικό υλικό και όπλα. Οι έμποροι αυτοί δεν παραδίδουν ούτε ένα γρανάζι, ούτε ένα φυσίγγι, ούτε ένα μπερέ, ούτε μια ξυφολόγχη χωρίς να παίρνουν περισσότερα από όσα δίνουν. Με κάθε παραγγελία, η περιουσία τους μεγαλώνει. Αυτό ισχύει και για τους εμπόρους που δεν βάζουν τους εργάτες να παράγουν όπλα. Αλλά στην περίπτωση των ιδιοκτητών των εργοστασίων κατασκευής όπλων, η περιουσία αυξάνεται γρηγορότερα. Ένας πονηρός τρόπος να κρύβει κανείς την αλήθεια είναι να μιλάει κατανόητα. Όποιος είναι πολύ δηλός ή πολύ αδέξιος για να πει ψέματα, εκφράζεται με ασάφεια. Συχνά καταφέρνει έτσι το σκοπό του, γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η υποβολή ερωτήσεων αποτελεί παραβίαση κάποιου κανόνα ευπρέπειας. Δεν υπάρχουν μόνο άτομα που εκφράζονται με ασάφεια για να μας αποκρύψουν την αλήθεια. Ακόμα και οι θεσμοί εκφράζονται σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεχημένα και μάλιστα επί ολόκληρες δεκαετίες. Αν κάτι το ασαφές επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά, οι περισσότεροι άνθρωποι το συνηθίζουν σαν να ήταν κάτι το σαφές. Όσο ασαφέστερα γράφει ή μιλάει κανείς, τόσο περισσότερο καιρό μένει κρυμμένο το ψέμα που υπάρχει στα λόγια του. Μια ενδιαφέρουσα ασάφεια είναι λόγου χάρη η εξής φράση από το πρώτο άρθρο του Δυτικογερμανικού Συντάγματος. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι απαραβίαστη. Είναι αδύνατο να εξακριβώσουμε τι ήθελαν να πούν οι εμπνευστές αυτής της φράσης, εκτός αν τους ρωτήσουμε προσωπικά. Είτε ξέρει κανείς είτε όχι τι είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η φράση σημαίνει. Δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτό δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται.
Τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από το να παραβιάσει κανείς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Τα θέματα που διδάσκονται στα σχολεία μας γίνονται τόσο ακριβέστερα και σαφέστερα, όσο περισσότερο απομακρύνονται από τον άνθρωπο. Όσο μεγαλύτερη ωφέλεια έχουν για μας ορισμένα θέματα, τόσο πιο συγκεχημένα γίνονται. Η παιδαγωγή μας και τα επίσημα κέντρα μετάδοσης πληροφοριών εκφράζονται με ξεχωριστή ασάφεια όταν μιλάνε για τις έννοιες που αποκαλούν κοινωνική οργάνωση και κράτος. Με δύο λόγια. Τις δυνάμεις που κυβερνούν ολόκληρη την εσωτερική και εξωτερική ζωή μας. Αυτά που μας μαθαίνουν τα σχολεία για τη φύση του κράτους είναι για μας άχρηστα, πληκτικά, επειδή είναι άχρηστα, και βάρος για την εκδίπλωση της σκέψης μας, βάρος που δύσκολα το ξεφορτωνόμαστε. Η πλήξη προέρχεται από το γεγονός ότι καλούμαστε να ασχοληθούμε με ξένα συμφέροντα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ξένα συμφέροντα. Είναι ασήμαντο αν η Βουλή έχει 520 ή 508 βουλευτές και πόσες έδρες έχει στο κάθε κόμμα. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στα πράγματα, αντίθετα μάλλον μας εμποδίζουν να εμβαθύνουμε. Για μας, θα ήταν πιο ενδιαφέρον να μάθουμε ποια κίνητρα επηρεάζουν τις αποφάσεις των βουλευτών και πρώτα απ' όλα αν οι βουλευτές αποφασίζουν καθόλου. Διάφοροι βουλευτές έχουν ήδη παραπονηθεί ότι χρησιμοποιούνται απλώς για να σηκώνουν το χέρι τους σε ψηφοφορίες που το αποτέλεσμά τους το έχουν προκαθορίσει άλλοι. Δεν φταίνε οι δάσκαλοι μας για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν και ήδη ελάχιστα πράγματα για τη φύση του κράτους. Η ακατανοησία αναπαράγεται από όλους τους θεσμούς και μεταδίδεται από πάνω προς τα κάτω. Η ολοκληρωτική άγνοια που έχουν πολλοί παιδαγωγοί στον τομέα του κράτους και του δικαίου είναι μια ένδειξη ότι το όφελος που κρύβεται για μας σε αυτά τα θέματα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Οι νόμοι φτιάχνονται από ανθρώπους. Κανείς δεν φτιάχνει έναν νόμο που να στρέφεται εναντίον του. Αν κάποιος δεν είναι πλουσιότερος από τους άλλους, δεν του περνάει από το μυαλό η σκέψη να πει «ου κλέψεις». Ο πλούσιος δημιουργεί πρώτα με την ιδιοκτησία του τον κλέφτη και μετά φτιάχνει έναν νόμο εναντίον των κλεφτών. Όποιος έχει την εξουσία να καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, φτιάχνει κανόνες που να του επιτρέπουν να κερδίζει. Δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτόν να φτιάξει κανόνες που να τον κάνουν να χάνει. Αν θέλει κανείς να βρει ποιος φτιάχνει τους νόμους, δεν χρειάζεται παρά να παρατηρήσει το αποτέλεσμα των νόμων. Αυτοί που χτίζουν τα σπίτια δεν μπορούν να τα κατοικήσουν παρά μόνο αν υποχρεωθούν να πληρώσουν το πενταπλάσιο ως δεκαπλάσιο της αξίας τους. Αν δηλαδή υποχρεωθούν να εργαστούν για μια οικοδομική εταιρεία, για διάφορες τράπεζες, για κτηματομεσίτες και για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών 5 έως 10 φορές περισσότερο από όσο ήταν απαραίτητο για την κατασκευή του διαμερίσματός τους. Αν ο λαός είχε την εξουσία που σύμφωνα με το Σύνταγμα απορρέει από αυτόν, δεν θα είχε φτιάξει νόμους που έχουν τις ίδιες επιπτώσεις με μια ληστρική επιδρομή. Δεν μπορεί να επαφίεται κανείς στα όσα λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ψέματα. Για να έχουν οι νόμοι κάποιο νόημα, πρέπει να είναι εφαρμόσιμοι. Για να γίνουν οι επιθυμίες μιας μικρής ομάδας ανθρώπων νόμος, η ομάδα αυτή πρέπει να μπορεί να αναγκάσει την πλειοψηφία να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες της. Ένας νόμος είναι νόμος μόνο όταν έχει για εγγύησή του τη βία. Η βία μιας μικρής ομάδας πάνω στην πλειοψηφία είναι εφικτή μόνο αν γίνουν μεγάλες υλικές δαπάνες. Τα πλούτη είναι προϋπόθεση της καταπίεσης. Χωρίς πλούτη, δεν μπορεί κανείς να αγοράσει ανθρώπους που να είναι πρόθυμοι να ασκήσουν βία και να διακινδυνέψουν τη ζωή τους. Χωρίς πλούτη, δεν μπορεί κανείς να παράγει όπλα. Τα πλούτη μπορούν να προέλθουν από ληστεία, πόλεμο, εργασία δούλων ή εργασία. Στην αρχαιότητα υπήρχαν εργοστάσια στα οποία παρήγαν αποκλειστικά οι δούλοι. Για αιώνες η εργασία ήταν εξομοιωμένη με τη δουλεία. Η εξουσία είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων της εργασίας. Όταν είναι εξασφαλισμένη, γίνεται η ίδια πηγή πλούτου. Η πολιτική γεννιέται εκεί που υπάρχουν πλούτοι για να κατανεμηθούν. Όλη η πολιτική είναι κατανομή πραγμάτων. Οι πλούσιοι διατηρούν για λογαριασμό τους άτομα ειδικευμένα στην κατανομή και την προστασία. Το σύνολο αυτών των ειδημόνων λέγεται κυβέρνηση και δημόσια διοίκηση. Με την πάροδο του χρόνου, οι ειδήμονες αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία. Η συνάφεια ανάμεσα στους πλούσιους και τους ειδήμονες της κατανομής αδυνατίζει. Όταν οι πρώτοι άνθρωποι πλούτησαν αρκετά ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια συμμορία για την καταπίεση και την εκμετάλλευση των άλλων, γεννήθηκε αυτό που ονομάζουμε σήμερα κράτος. Το κράτος είναι η μετεξέλιξη μιας συμμορίας από μπράβους. Οι νόμοι είναι η μετεξέλιξη ενός καταλόγου με τις επιθυμίες των πλούσιων δουλοκτητών. Οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν ως αστυνομικούς μόνο δούλους. Όποιος ασκεί την καταπίεση ως επάγγελμα δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος ένας υποδειγματικός καταπιεσμένος. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία που στο στρατό και στην αστυνομία η τυφλή υπακοή και η παράλογη εκπαίδευση παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Όποιος έχει συνηθίσει να κάνει ερωτήσεις είναι κακός καταπιεσμένος και επομένως δεν κάνει για επιστάτης. Πώς μπορεί κάποιος που στοχάζεται γύρω από την ομιμότητα των κατεστημένων κανόνων να χτυπάει, να μαχαιρώνει ή να περιβολεί εργάτες όπως απαιτούν οι νόμοι έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιπτώσεις.
Η σημερινή εκπαίδευση που γίνεται στην αστυνομία και στο στρατό είναι μια επανάληψη της διαδικασίας μετατροπής των δούλων σε φύλακες που προδίδουν στους συντρόφους τους. Δεν υπάρχει ούτε μια γνωστή ανθρώπινη κοινωνία του παρελθόντος, στην οποία το κράτος να μην ήταν ένας μηχανισμός καταπίεσης της πλειοψηφίας από μια μειοψηφία. Έτσι ήταν στη δουλοκτητική κοινωνία της Αθήνας και της Ρώμης, έτσι ήταν σε όλες τις φεουδαλικές κοινωνίες. Όταν οι δουλοπάροι και οι χωρικοί επαναστάτησαν, ο ιδεολόγος των τότε αφεντάδων Μαρτίνος Λούθυρος έγραψε: «Όποιος μπορεί, πρέπει να τους συντρίψει, να τους στραγγαλίσει και να τους μαχαιρώσει, κρυφά και φανερά, όπως σκοτώνει κανείς ένα λυσσασμένο σκυλί». Και αυτό ακριβώς έκαναν οι ευσεβείς πρίγκιπες με τη βοήθεια του νόμου και της τάξης, των δικαστών, των δημείων, της αστυνομίας και των στρατιωτών. Ακόμα και σήμερα, οι εκκλησίες λένε ότι κάθε εξουσία πηγάζει από το Θεό. Σωστότερο θα ήταν να πούμε ότι κάθε Θεός πηγάζει από την εξουσία. Σύμφωνα με τα όσα μας μαθαίνουν σήμερα το σχολείο, η τηλεόραση και οι εφημερίδες, ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος. Σε ποια ακριβώς στιγμή της ιστορίας η εξουσία πέρασε στα χέρια της πλειοψηφίας? Σε όλες τις εποχές, οι πλούσιοι και οι ισχυροί έλεγαν στους άκληρους και εκμεταλλευόμενους ότι το κράτος τους ήταν δίκαιο κράτος. Σε ολόκληρη την ιστορία του κράτους, οι καταπιεσμένοι μπορούσαν να μιλάνε ελεύθερα για τους καταπιεστές της περασμένης κοινωνίας, ενώ οι κριτικοί κατά της σημερινής κοινωνίας τιμωρούνταν πάντα, συχνά μάλιστα με θάνατο. Η κριτική κατά της κοινωνίας είναι αναγκαία κριτική κατά των κυρίαρχων. Οι κυρίαρχοι δεν θα ήταν κυρίαρχοι αν δεν κυριαρχούσαν και στα μυαλά. Η δυνατότητα του μεμονωμένου πλούσιου να επέμβει στις κρατικές υποθέσεις περιορίζεται από όλο και περισσότερους παράγοντες. Οι πλούσιοι αναγκάζονται να πάρουν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες για να μην διαταράξουν την ισορροπία της αδικίας. Οι σοβαρές διενέξεις ανάμεσά τους διακυβεύουν τη θέση τους απέναντι στους καταπιεσμένους. Έτσι, ο προστατευτικός μηχανισμός των πλούσιων, το κράτος, αποκτά μια κάποια αυτονομία. Δεν πρέπει να προστατεύει μόνο τους πλούσιους από τη μάζα των άκληρων, πρέπει και να εμποδίζει τους πλούσιους να προκαλούν τη μάζα τόσο που να την εξωθήσουν σε εξέγερση εναντίον των πλουσίων. Μερικές φορές το συμφέρον των πλουσίων επιβάλλει να στρέφεται το κράτος εναντίον ενός επιμέρους πλούσιου. Στο βαθμό που τελειοποιούνται οι παραγωγικές μέθοδοι, τελειοποιούνται και οι μέθοδοι καταπίεσης. Αυτό όμως απαιτεί έναν εκλεπτισμένο μηχανισμό. Δεν αρκεί πια να κυβερνά κανείς μόνο με την αστυνομία, τις φυλακές και το στρατό. Το κράτος διευκολύνεται στη διακυβέρνηση αυτού του νέου είδους υπηκόων χάρη σε δύο εξελίξεις. Η πρώτη είναι ότι ο μηχανισμός της ποδηγέτησης γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και αδιαφανής για τους ποδηγετούμενους. Η δεύτερη είναι η εξέλιξη των δημόσιων πηγών πληροφοριών στις τελευταίες δεκαετίες. Δεν υπάρχει πια ούτε μία γωνιά της χώρας μας όπου να μην μπορεί να φτάσει η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή ο τύπος. Οι συζητήσεις στη Βουλή και οι διαφημίσεις μπορούν να θολώσουν την ίδια στιγμή το μυαλό των ψαράδων της Ανατολικής Φρυσίας και των αγροτών της Φραγκικής Ελβετίας. Σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται από τους πλούσιους ή από εκπροσώπους του κράτους. Ο τύπος των συνδικάτων δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την πληροφοριακή πίεση. Άλλωστε, ένα μέρος της ηγεσίας του ανήκει στο μηχανισμό ποδηγέτησης. Με αυτόν τον πανταχού παρόντα μηχανισμό των πληροφοριών και την επιρροή των σχολείων στους απροστάτευτους εγκεφάλους των ανήλικων μελών του πληθυσμού, μπορεί κανείς να εξαπατήσει ακόμα και έξυπνους ανθρώπους, σε βαθμό που να πανηγυρίζουν για την ίδια τη θανατική καταδίκη τους. Η σχετική αυτονομία που απόκτησε το κράτος χάρη στον πολλαπλασιασμό των καθηκόντων του, ο ακατανόητος χαρακτήρας των ενεργειών του και ο μεγαλύτερος αριθμός των ωρών της επιρροής στους εγκεφάλους είναι οι λόγοι που οι περισσότεροι πολίτες ασπάζονται αβασάνιστα τη θέση ότι το κράτος στέκεται πάνω από τα κόμματα. Η θέση αυτή δικαιολογείται κάπως σήμερα, αλλά το κράτος στέκει ψηλότερα πάνω από τον έναν παρά από τον άλλον. Το ερώτημα, μήπως το κράτος, το όργανο της μειοψηφίας, έχει περάσει στο μεταξύ στα χέρια της πλειοψηφίας, δεν μπορεί να βρει απάντηση αν αποδεχτεί κανείς τα επιχειρήματα των κρατικών εκπροσώπων και των εφημερίδων των διαφόρων επιχειρηματιών. Σε πολλούς από εμάς λείπουν οι γνώσεις για να ανασκευάσουν σημείο προς σημείο το περιεχόμενο αυτών των επιχειρημάτων. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν σε αντίθεση με τους Αθηναίους ζούμε σε μια δημοκρατία, δίνοντας βάση στα λόγια των παιδαγωγών μας ή στα σχόλια της τηλεόρασης. Την αμηχανία μας απέναντι σε αυτό το ερώτημα, αμηχανία που είναι συνέπεια της αγωγής μας, θα την ξεπεράσουμε εξετάζοντας τα αποτελέσματα των νόμων, τα αποτελέσματα της παιδείας, τα αποτελέσματα των πληροφοριών που μεταδίδουν οι δημόσιες πηγές πληροφοριών. Δεν είναι ανάγκη να καταλαβαίνουμε τις κρατικές ενέργειες, είναι αρκετό σε πρώτη φάση να μαθαίνουμε τι επιπτώσεις έχουν και τότε θα καταλάβουμε τι επιπτώσεις προορίζονται να έχουν. Αυτό είναι το νόημα της περίφημης φράσης «Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Όσοι στα τέλη του καλοκαιριού του 1914 άφησαν τις οικογένειές τους για να σκοτώσουν πολίτες άλλων κρατών, έπεσαν για ένα χρυσό αποχωρητήριο του Κρουπ. Υπάρχει η συλλογή φωτογραφιών ενός ειρηνιστή από τη δεκαετία του 1920.
Οι φωτογραφίες δείχνουν ξεσκισμένα πρόσωπα επιζώντας στρατιωτών. Ένα τέτοιο θέαμα είναι κάτι το σπάνιο, γιατί οι τραυματίες αυτοί δεν βγαίνουν συχνά από τα σπίτια τους για να μην τρομάξουν τους άλλους ανθρώπους με τις παραμορφώσεις τους. Όσον τα πρόσωπα έγιναν έτσι, μεγάλωσαν με τη θυσία τους για την πατρίδα, την ιδιοκτησία ενός εργοστασιάρχη και κατά συνέπεια την εξουσία του. Τίποτα άλλο. Πραγματοποίησαν προθέσεις που δεν ήταν δικές τους. Η συμφωνία τους με τις πράξεις τους βασιζόταν σε μια πλάνη. Δεν ήταν δικό του συμφέρον να γίνει κοιμά στο πρόσωπό του για το χρυσό αποχωρητήριο ενός δυνατού. Είδαμε πως υπάρχουν καταστάσεις όπου ένας άνθρωπος μπορεί να παραιτηθεί από την κατανόηση των πράξεών του, χωρίς ωστόσο να πάθει ζημιά. Η υπακοή προς τις γερμανικές κυβερνήσεις που έκαναν τους δύο παγκόσμιους πολέμους δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία πράξεων. Αν οι Γερμανοί εργάτες και υπάλληλοι είχαν άλλες πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που θα τους έδειχναν τι είναι το καλύτερο για τη ζωή τους και για τη ζωή των οικογενειών τους, θα είχαν πάρει τα όπλα και θα τα είχαν στρέψει εναντίον των στρατηγών, των υπουργών και των βιομηχάνων. Αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα οι Βιετναμέζοι χωρικοί και εργάτες απέναντι στους μεγαλογεωκτήμονες. Από πολλά γράμματα εκείνης της εποχής, καθώς και από παλιές ταινίες ντοκιμαντέρ, ξέρουμε ότι τα αμούστακα παλικάρια έτρεχαν με ενθουσιασμό να χωθούν μέσα στο χαλάζι των σφαιρών. Όταν μελετά κανείς αυτά τα γράμματα, δεν μαθαίνει γιατί ξαφνικά οι νέοι αυτοί έδιναν τόσο μικρή αξία στη ζωή τους. Συχνά γίνεται λόγος για πατρίδα, ηρωισμό και μεγαλείο, με αποτέλεσμα να μην διαφωτίζεται κανείς διαβάζοντας αυτά τα γράμματα. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν σαν μηχανές. Δεν είχαν δικές τους προθέσεις όταν βάδιζαν στο θάνατο. Σύσσωμη η γερμανική διανόηση, μαζί και οι λογοτέχνες, κυριεύτηκε από ενθουσιασμό όταν ο Γερμανός Κάιζερ κήρυξε τον πόλεμο, με εξαίρεση λίγους συγγραφείς όπως ο Χάινριχ Μαν, ο Λέοναρντ Φρανκ, ο Γιωχάνες Μπέχερ. Τα λόγια τους ήταν τόσο θαραλέα, ώστε μέχρι σήμερα δεν τα έχουν συμπεριλάβει οι παιδαγωγοί μες στα σχολικά εγχειρίδια. Αν η μέση ευφυΐα φτάνει για να αντιληφθεί κάποιος πότε πεθαίνει για τους δικούς τους σκοπούς και πότε για ξένους σκοπούς, τότε γιατί πέθαναν και οι έξυπνοι Γερμανοί? Δεν μπορούσαν να ξέρουν ότι η Γερμανία θα έχανε τον πόλεμο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία απάντηση με την οποία καταλήγει κανείς σε μερικές νέες διαπιστώσεις. Η απάντηση αυτή σημαίνει: αν η Γερμανία είχε κερδίσει τον πόλεμο, τότε τα πτώματα δεν θα είχαν φέρει κέρδη μόνο στους προμηθευτές του στρατού, αλλά και στους Γερμανούς εργάτες και υπαλλήλους που επέζησαν. Τι κέρδη? Τι κέρδος έχει μια συγκολήτρια όταν η χώρα που βρίσκεται το εργοστάσιο της γίνεται μεγαλύτερη? Ακόμα και αν έχει κανείς στην τσέπη του μια εγγύηση νίκης υπογραμμένη από τους αντίπαλους στρατηγούς, θα ήταν ανώφελο να πολεμήσει. Τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τον έκαναν και τον κέρδισαν οι επιχειρηματίες των διαφόρων χωρών εναντίον των εργατών και των υπαλλήλων. Γιατί άραγε οι Γερμανοί εργάτες και οι Γερμανοί διανοούμενοι δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι από κάθε άποψη ήταν λάθος να γίνουν στρατιώτες? Γιατί άραγε το Εργατικό Κόμμα εκείνων των χρόνων, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, ενέκρινε στο Ράιχ τις πολεμικές πιστώσεις που ζήτησε η κυβέρνηση? Αν συλλογιστεί κανείς ποιον δρόμο πήραν αυτά τα λεφτά, θα ήταν απλούστερο να εξαναγκάσει η κυβέρνηση με ένα νόμο όλους τους μισθωτούς να καταθέσουν απευθείας, στο όνομα της πατρίδας, ένα ορισμένο ποσοστό από τους μισθούς και τα μεροκάματά τους στο λογαριασμό του Siemens, του Thyssen, του Krupp, του Flick και άλλων, σαν δώρο. Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να οργανώσει μια πατριωτική εβδομάδα αγαθοεργίας προς όφελος των εκατομμυριούχων. Αυτό ακριβώς. Τίποτα περισσότερο δεν βγήκε από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, αλλά με έναν παράλογο και αιματηρό τρόπο. Αν δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς κάποιο άλλο όφελος, για χάρη του οποίου 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον αιώνα μας από κρατικές πράξεις βίας, εκτός από τα ωφέλη που απεικόμισαν μερικές εκατοντάδες επιχειρηματίες, τότε έχει αποδειχθεί ότι ο φόβος του θανάτου δεν φτάνει για να αποτρέψει τους ανθρώπους από την πραγματοποίηση ξένων προθέσεων. Το παράλογο μπορεί να είναι ολοφάνερο και ωστόσο να μην το αντιλαμβάνεται κανείς. Βυθίζει κανείς ένα μαχαίρι στην καρδιά του και ελπίζει ότι η πληγή δεν θα είναι σοβαρή. Μόνο όταν υπολογίζουμε προσεκτικά τα συμφέροντά μας, προστατευόμαστε από την ευσυνείδητη αυτοκαταστροφή. Τα σχολεία όπου φίτησαν οι γονείς και οι παππούδες μας υπήρξαν ολέθρια για αυτούς. Οι εφημερίδες τις οποίες έδωσαν πίστη και οι ραδιοφωνικές εκπομπές έδιναν οδηγίες για αυτοκτονία. Δεν μετέδιδαν τις πληροφορίες και τις μεθόδους σκέψης που ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής τους και της ζωής των οικογενειών τους. Η τύφλωση των γονιών και των παππούδων μας ήταν τόσο τέλεια, ώστε το θεωρούσαν χρήσιμο να σφάζουν και να σφάζονται. Δεν είχαν μάθει τίποτα που να τους βοηθάει να σχηματίσουν μια κρίση για ό,τι τους συνέβαινε. Από αυτή την άποψη, υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα σε αυτούς και τις μηχανές. Το σχολείο δεν τους ανέπτυξε τη σωτήρια για τη ζωή συνήθεια να ρωτάνε προκειμένου για κάθε σημαντικό γεγονός. Ποιον ωφελεί αυτό? Ολόκληρες οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία δεν τους έκαναν παρά ευήθη σφάγια. Η κατασκευή σφαγείων δεν είναι πολιτιστικό επίτευγμα, ακόμα και όταν τα σφάγια ξέρουν να απαγγέλουν ποίηματα. Την 5η, 3 Δεκεμβρίου 1970, στις 6:40 μετά μεσημβρία, το δεύτερο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης μετέδωσε μια εκπομπή με τίτλο
Εστεμένες κεφαλές, βασίλισσα Ελισάβετ II της Μεγάλης Βρετανίας. Μια ζωή κοντά στην παράδοση. Ενώ η οθόνη έδειχνε τους στρατιώτες της ανακτορικής φρουράς να κάνουν τα δουλικά καραγκιοζηλίκια τους μπροστά στη βασίλισσα, ο εκφωνητής έλεγε: «Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου, αν όχι πλουσιότερη. Έχει ένα στάβλο με 50 άλογα υποδρόμου. Όμορφα ζώα, όλα στο ίδιο μέγεθος και στο ίδιο χρώμα. Κάθε χρόνο ξοδεύει 55 εκατομμύρια μάρκα για την εγκύμνηση των αλόγων». Αναφερόμενος στους ανθρώπους που δεν έχουν δικό του στάβλο, ο εκφωνητής μίλησε χωρίς ειρωνία για κοινούς θνητούς. Επακολούθησε μια σύντομη περιγραφή του Hyde Park. Να τι ακούσαμε. Στο Hyde Park, ο καθένας μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει, αρκεί να μην θίγει το βασιλικό οίκο. Και στο τέλος της παρέλασης, η βασίλισσα χαιρετά κάθε μονάδα χωριστά, επιβλητικό θέαμα. Δεν μπορεί να μην θαυμάσει κανείς τη σιδερένια πειθαρχία της. Ο συντάκτης αυτού του κειμένου θαυμάζει τη σιδερένια πειθαρχία της βασίλισσας, λες και αυτή ήταν που έπρεπε να υποστεί τις άσκοπες και γελίες κινήσεις των στρατιωτών της φρουράς. Ή λες και ήταν μια εργάτρια που έφυγε εκείνη τη στιγμή από τη θέση της πλάι στην κυλιόμενη κορδέλα του εργοστασίου της φίρμας Γκούντιχ. Είναι ο ίδιος θαυμασμός που θάμπωνε το βλέμμα μερικών γονιών μας όταν διαπίστωναν ότι ο Χίτλερ δεν κάπνιζε ούτε έπινε. Δεν είναι τέχνη να απαραίτηται κανείς από απολαύσεις, όταν ολόκληρη η ζωή του είναι μια απόλαυση. Ο συντάκτης του κειμένου της εκπομπής δεν ενοχλείται που η Βασίλισσα είναι η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου, δεν τον πειράζει που κάθε χρόνο ξοδεύει για μία και μοναδική από τις πολλές διασκεδάσεις της όσα διαθέτουν στο ίδιο διάστημα 6.000 αγγλικές οικογένειες για να ζήσουν. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί η Βασίλισσα δεν ξοδεύει 55 εκατομμύρια μάρκα το χρόνο για την εκπαίδευση ανθρώπων αντί αλόγων. Γι' αυτόν το αυτονόητο είναι αδιανόητο. Είναι ευτυχισμένος για τα πλούτη της και ας μην έχει κανένα όφελος από αυτά. Ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός υποτακτικού. Με τις συζητήσεις οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι και οι άλλοι σκέφτονται όπως οι ίδιοι. Αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Η εμπειρία της αλληλεγγύης οδηγεί σε πράξεις. Οι πράξεις προκαλούν συζητήσεις. Δεν έχει νόημα να τα βάλει κανείς με το ρεπόρτερ, γιατί δεν έφτιαξε ο ίδιος τον εγκέφαλό του. Δεν γνωρίζει τα συμφέροντά του. Ίσως να πιστεύει ότι βρίσκεται πιο κοντά στη Βασίλισσα παρά στους στρατιώτες. Αυτή η εκπομπή, καθώς και άλλες εκπομπές που μεταδίδονται κάθε μέρα, αποδείχνουν ότι στο μάθημα που γίνεται στα σχολεία μας διατηρήθηκαν αναλύωτα πολλά και βασικά στοιχεία από τον καιρό που πήγαινε σχολείο ο Άντολφ Άιχμαν. Τέτοια ρεπορτάζ τα βλέπουν και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Εκπομπές αυτού του είδους γίνουν στον αέρα τις ώρες της μεγαλύτερης ακροαματικότητας. Χάρη στο κύρος της τηλεόρασης, οι άνθρωποι αυτοί συνηθίζουν να βλέπουν τα εγκλήματα κατά της κοινωνίας σαν ζωγραφικούς πίνακες. Εκείνο που τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι πώς κρατάει τους ώμους της η Βασίλισσα την ώρα που είναι καβάλα στο άλογο. Πόσα πληρώνει η Βασίλισσα στους στρατιώτες της φρουράς της. Πόσες ώρες αναγκάζονται να κάνουν καραγκιοζηλίκια και να στέκονται προσοχή. Πώς ζουν. Τι φρουρούν και γιατί. Τι ποσό παίρνουν οι υποκόμοι από τα 55 εκατομμύρια. Σε ποια σχολεία πηγαίνουν τα παιδιά των υποκόμων. Γιατί δεν τα ρωτάει αυτά ο ρεπόρτερ. Ένα σχολείο που μας μαθαίνει να ψάχνουμε να βρούμε το συμφέρον μας πρέπει να μας δείχνει πώς να αντιμετωπίζουμε τις τηλεοπτικές εκπομπές. Αν οι δάσκαλοί μας δεν έχουν ακόμα την πείρα και τις γνώσεις που χρειάζονται για ένα τέτοιο μάθημα, τότε ας καλέσουν στο μάθημα πρόσωπα που έχουν αυτή την πείρα και τις γνώσεις. Στη Δυτική Γερμανία υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να διδάξουν ένα τέτοιο μάθημα. Πρέπει να ζητήσουμε από το σχολείο να εισαγάγει αυτό το μάθημα όσο ακόμα πηγαίνουμε στο σχολείο. Όταν βγούμε από το σχολείο, ένα μέρος από τον εγκέφαλό μας θα είναι ήδη χαλασμένο. Όσο αργότερα θα μάθουμε πώς γεννήθηκε μια γνώμη στο κεφάλι μας, τόσο αργότερα θα διώξουμε από το κεφάλι μας τις γνώμες που μας κάνουν να πραγματοποιούμε τις προθέσεις των επιχειρηματιών. Πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας, έτσι ώστε στα σχολεία να μην κατασκευάζονται πια υποτακτικοί. Όταν λέμε ότι μπορεί κανείς να προγραμματιστεί έτσι ώστε να θεωρεί σωστή είτε τη μία είτε την άλλη πρόταση, πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τη λέξη σωστή. Να τι νόημα δίνουμε σε αυτή την έννοια. Υπάρχουν πολλές σκοπιές από τις οποίες μπορεί κανείς να κρίνει αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Το αν ένας ισχυρισμός είναι σωστός ή όχι εξαρτάται από το αν είναι προς το συμφέρον μας. Ο Χέρμαν Γιώζεφ Άμπς, ο μεγάλος έμπορος του χρήματος, είπε κάποτε: «Ό,τι είναι καλό για την Deutsche Bank είναι καλό για τη Γερμανία. Για την Deutsche Bank καλό είναι όταν οι ιδιοκτήτες της βγάζουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη, όταν συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερη περιουσία και όταν ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην κυβέρνηση. Στο δεύτερο Γερμανικό Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες κρατούμενοι και αιχμάλωτοι πολέμου δούλευαν στο στρατόπεδο του Auschwitz για τους μετόχους της Deutsche Bank, προτού δολοφονηθούν σε ειδικούς θαλάμους με δηλητηριώδη αέρια. Μια θυγατρική εταιρεία του συγκροτήματος Farben έκανε χρυσές δουλειές πουλώντας αυτά τα αέρια στις υπηρεσίες των SS. Μετά τον πόλεμο, το συγκρότημα αυτό διαιρέθηκε στα συγκροτήματα BASF, Bayer Leverkusen, Farberger Hest. Τα εργατικά χέρια ήταν φτηνά στο Auschwitz, δεν χρειαζόταν σχεδόν τίποτα για τη συντήρησή τους.
Δεν ήταν ανάγκη να σκοτίζεται κανείς για τη σωματική υγεία των εργατών, γιατί όταν δεν μπορούσαν πια να δουλέψουν, τους έστελναν στους θαλάμους αερίων. Υπήρχαν αρκετοί αντικαταστάτες τους. Οι Γερμανοί στρατιώτες, τα SS και οι Γερμανοί αστυνομικοί προμήθευαν στις επιχειρήσεις περισσότερους κρατούμενους από όσους ξόδευαν αυτές, και έτσι οι επιχειρήσεις, που ένα μέρος τους ήταν ιδιοκτησία της Deutsche Bank, δεν τσιγκουνεύονταν τους ανθρώπους. Ήταν όμως καλό για τη Γερμανία. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο μεγάλος έμπορος του χρήματος δεν πέθανε στους θαλάμους αερίων και κανένας δεσμοφύλακας δεν τον έστειλε με το βούρδουλα να κάνει βαριά σωματική δουλειά, τότε η φράση του είναι σωστή. Γι' αυτόν τα εργοστάσια είναι κάτι σαν νησιά. Η Γερμανία είναι το περιβάλλον των εργοστασίων. Ο κήπος της βίλας του είναι η Γερμανία. Ακόμα και σήμερα δεν είναι υποχρεωμένος να δουλεύει πλάι στην κυλιόμενη κορδέλα. Η φράση του είναι σωστή μόνο για τους ανθρώπους που έχουν μια τράπεζα ή ένα εργοστάσιο. Τις δυνατότητές του τις μαθαίνει κανείς με τις πληροφορίες. Εκείνοι που αποφασίζουν με ποιες πληροφορίες θα κατασκευαστούμε, αποφασίζουν ποιες δυνατότητές μας θα μάθουμε. Επομένως, αποφασίζουν ποια συμφέροντα θα θεωρούμε ως δικά μας. Η πραγματοποίηση ξένων προθέσεων είναι αναπόφευκτη όταν δεν συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας. Ένας μαθητής που δεν ξέρει ποιες γνώσεις του θεωρούν, δεν γνωρίζει τα συμφέροντά του. Δεν ξέρει ποια λάθη των δασκάλων πρέπει να καταπολεμήσει. Δεν ξέρει ποια κενά κρύβει το πρόγραμμα διδασκαλίας. Δεν ξέρει ποια ζωή του στερεί το πρόγραμμα διδασκαλίας. Δεν μπορεί κανείς να επιθυμεί κάτι που δεν το άκουσε ποτέ του. Όποιος καταλαβαίνει ότι μπορεί να του κρύβουν τα συμφέροντά του, έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να τα ανακαλύψει. Για ποιο λόγο άραγε να μένουν κρυμμένα τα συμφέροντά μας? Τα συμφέροντα συνδέονται με πρόσωπα. Είναι αντιπαραγωγικό να λέει κανείς ότι το συμφέρον της γάτας είναι το ποντίκι. Η πίστη και η εμπιστοσύνη είναι επικίνδυνες συνήθειες. Όλοι οι θεσμοί που μας διαπαιδαγωγούν παριστάνουν την πίστη και την εμπιστοσύνη ως αρετές. Όταν κάποιος πιστεύει και εμπιστεύεται, οι παιδαγωγοί λένε για αυτόν ότι είναι καλός άνθρωπος. Για να ασκούμαστε στην πίστη και την εμπιστοσύνη, καθιερώθηκε και το μάθημα των θρησκευτικών. Αφού η εμπιστοσύνη και η πίστη κατατάσσονται στις υψηλότερες αρετές, πρέπει να είναι απαραίτητες. Όπου γίνεται πολλής λόγος για εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχουν πολλοί που περιμένουν κάποιο όφελος από την εμπιστοσύνη. Όσο πιο μεγαλόφωνα γίνεται έκκληση για εμπιστοσύνη, τόσο περισσότεροι πρέπει να είναι οι απατεώνες. Αν πάμε σε μια τράπεζα να δανειστούμε λεφτά, θα μάθουμε ότι η έκκλησή μας στην εμπιστοσύνη του τραπεζοϊπαλλήλου δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Οι τράπεζες δεν δείχνουν να εκτιμούν και πολύ την πίστη και την εμπιστοσύνη. Όσο πλουσιότερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο φροντίζει να κάνει συμβόλαια. Αυτόν που έχει υπογράψει συμβόλαιο μπορεί να τον αναγκάσει κάποιος με την αστυνομία να τηρήσει τους όρους συμβολέου, ακόμα και αν το υπέγραψε από ανάγκη ή άγνοια. Ο έμπορος έχει μαζί του ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, αστυνομία, δικαστήρια, στρατό. Του είναι περιττό να δείχνει εμπιστοσύνη. Την παίρνει, δεν τη δίνει. Παρόλο που οι δυνατοί προτιμούν να επαφίονται στη βία και στην άγνοια παρά στην εμπιστοσύνη, δεν βγάζουν σχεδόν ποτέ ένα λόγο χωρίς να ζητούν εμπιστοσύνη από όλους όσοι εξαρτώνται από αυτούς. Αυτό κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, οι δάσκαλες με τους μαθητές, οι επιχειρηματίες με τους εργάτες, οι πολιτικοί με τους ψηφοφόρους. Αν και ήδη δεν χρειάζεται να δείχνουν εμπιστοσύνη, ωστόσο έχουν ανάγκη από την εμπιστοσύνη των άλλων. Πρώτον, επειδή η εμπιστοσύνη είναι φθηνότερη από τη βία. Δεύτερον, επειδή ακόμα και για την άσκηση βίας χρειάζονται άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εμπιστεύονται εκείνους που τους λένε ότι η χρήση βίας είναι καλή πράξη. Αν δεν έχει κανείς στη διάθεσή του τέτοιους ανθρώπους, τότε τα ντουφέκια, τα γκλόμπς και τα τάγκς είναι για τα σκουπίδια. Η εμπιστοσύνη και η πίστη είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός συστήματος πλουτισμού. Ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη μπορεί να την πάθει ευκολότερα από έναν που σκέφτεται υπολογιστικά. Λίγο μετά το τέλος του τελευταίου Γερμανικού πολέμου, ακουγόταν σε όλη τη Γερμανία άνθρωποι να διαβεβαιώνουν τους άλλους ότι ο Χίτλερ δεν ήξερε τίποτα για τις θηριωδίες των Ναζί και ότι τον είχαν εξαπατήσει οι φυστάμενοι του. Οι άνθρωποι αυτοί προτιμούσαν να εμπιστεύονται τον Χίτλερ παρά να ομολογήσουν στον εαυτό τους ότι ο Χίτλερ τους την έσκασε. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι προσπαθούσαν να κάνουν υποφερτά τα τελευταία λεπτά της ζωής τους, θεωρώντας τους θαλάμους αερίων ως ντους, όπως τους είχαν πει τα SS. Είχαν εμπιστοσύνη στους ζημίους τους. Είναι ολέθριο για τη ζωή μας να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που δεχόμαστε στο σχολείο ανταποκρίνονται στα συμφέροντά μας. Αντί να εμπιστευόμαστε το μάθημα, πρέπει να το ελέγχουμε. Πρέπει να ξέρουμε αν οι προγραμματιστές της παιδείας μας εξαπατούν. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν μας κοροϊδεύουν, γιατί αυτές τις διαβεβαιώσεις τις έδιναν σε όλες τις γενιές. Και όλες τις γενιές τις κορόιδεψαν. Για ποιον τάχα λόγο θα κάνουν εξαίρεση με εμάς, αν δεν κάνουμε εμείς εξαίρεση? Όποιος γυρεύει απάντηση στο ερώτημα του γιατί ένα αντικείμενο διδάσκεται και ένα άλλο δεν διδάσκεται, πρέπει να βρει απάντηση στο ερώτημα ποιος ορίζει τι θα διδαχθεί. Η ύλη που διδασκόμαστε εξαρτάται από αυτόν που τη διάλεξε. Ο Ασδέκοπς που σφάχτηκε από Ισπανούς Χριστιανούς, πολύ θα ήθελε να καθορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας των Ισπανικών σχολείων. Την απάντηση στο ερώτημα ποιος καθορίζει τι μαθαίνουμε, μπορούμε να τη βρούμε συμπερασματικά.
Δεν είναι ανάγκη να ρωτήσουμε τους παιδαγωγούς. Οι παιδαγωγοί μας κατασκευάστηκαν με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες πληροφορίες με τις οποίες κατασκευαζόμαστε κι εμείς. Οι γνώσεις της ανθρωπότητας διπλασιάζονται στην εποχή μας κάθε 10 χρόνια, έτσι τουλάχιστον λένε μερικοί επιστήμονες. Όταν καταρτίζει κανείς ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, οι δυνατότητες επιλογής είναι άπειρες. Όποιος διαμορφώνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να διαλέξει. Η επιλογή του περιορίζεται από τον αριθμό των ωρών που διατίθεται για το μάθημα και από τα συμφέροντά του ή από αυτό που νομίζει ότι είναι συμφέροντά του. Υπάρχει κάποια μορφή εκπαίδευσης που να μην καθορίζεται από συμφέροντα? Όταν κάποιος επιδιώκει ένα συμφέρον, θέλει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει εκπαίδευση που να μην θέλει κάτι συγκεκριμένο. Εκπαιδευόμαστε να κάνουμε ορισμένα πράγματα και να μην κάνουμε ορισμένα άλλα. Για το σκοπό αυτό μαθαίνουμε ορισμένες πληροφορίες και δεν μαθαίνουμε ορισμένες άλλες. Από τα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε ή να αποφεύγουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιος προγραμμάτισε την εκπαίδευσή μας. Δεν χρειάζεται παρά να εξετάσουμε ποιον ωφελούν περισσότερο οι πράξεις και οι παραλήψεις μας. Παρόλο που οι οικονομικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους διαπλάθουν τη ζωή όλων μας μέχρι τα ιδιωτικά μας, στο σχολείο ωστόσο δεν μαθαίνουμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες με τις οποίες συνδέονται στενά τα συμφέροντά μας μένουν κρυμμένες. Η άγνοια των δασκάλων στα οικονομικά ζητήματα είναι σχεδόν το ίδιο μεγάλη όσο και των μαθητών. Και εδώ επίσης έχουμε μια ένδειξη για το ποιος σχεδιάζει την εκπαίδευσή μας. Ο Σύλλογος για τη Σχολική Αποταμίευση μοιράζει τακτικά στους δασκάλους μέσω της Γενικής Επιθεώρησης Σχολικής Εκπαίδευσης ένα ενημερωτικό έντυπο με επίκαιρα θέματα από το χώρο της οικονομίας. Με βάση αυτό το έντυπο, οι δάσκαλοι καλούνται να μεταδώσουν στους μαθητές μερικές γνώσεις για τη λειτουργία της οικονομίας. Οι δάσκαλοι δεν είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν οικονομία. Η Γενική Επιθεώρηση Σχολικής Εκπαίδευσης το ξέρει αυτό και επισυνάπτει στο έντυπο ένα φυλάδιο με οδηγίες. Σε αυτό το φυλάδιο, ο δάσκαλος πληροφορείται πώς πρέπει να διδάξει στους μαθητές τα διάφορα οικονομικά ζητήματα. Η προνοητικότητα μάλιστα της Γενικής Επιθεώρησης Σχολικής Εκπαίδευσης φτάνει στο σημείο να δείχνει στον δάσκαλο με παραδείγματα τι πρέπει να γράψει στον πίνακα. Ο δάσκαλος, που και ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τίποτα από οικονομία, δεν έχει άλλη λύση παρά να επαναλαμβάνει ό,τι του λένε οι τράπεζες, δηλαδή οι ισχυρότερες από όλες τις οικονομικές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες είναι η κορυφή της πυραμίδας του κέρδους. Δανείζοντας χρήματα στους επιχειρηματίες, συμμετέχουν στα κέρδη τους. Με τον καιρό, πατάνε πόδι στις διάφορες εταιρείες αγοράζοντας μετοχές. Οι μεγαλύτερες δυτικογερμανικές τράπεζες είναι συνειδιοκτήτες των περισσότερων μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων. Αν δεν φτάνει ούτε η πείρα ούτε οι γνώσεις μας για να εντοπίσουμε μια ψεύτικη προϋπόθεση, μας μένει μία ακόμα αποτελεσματική μέθοδος για να αποκτήσουμε τις γνώσεις που μας λείπουν. Πρακτικά, μπορεί κανείς με τις ερωτήσεις να ξεκαθαρίσει όλα τα ασαφή σημεία που υπάρχουν σε μια πρόταση. Με τις ερωτήσεις η ασάφεια διαλύεται και τη διαδέχει τη γνώση. Μόνο με τη γνώση μπορούμε να εμποδίσουμε το σχηματισμό πεπιθήσεων στο κεφάλι μας. Οι πεπιθήσεις γεννιούνται από ισχυρισμούς που δεν τους ελέγξαμε και δεν τους καταλάβαμε. Αν αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε να διαλύσουμε την ασάφεια με ερωτήσεις, τουλάχιστον την αχρηστεύουμε έτσι ως φορέα ανεξέλεγκτων πεπιθήσεων. Η πρόταση ότι η πλήρης απασχόληση είναι μια ιδανική κατάσταση και επομένως όχι δικαίωμα, αποσκοπεί να μας στρέψει ενάντια στον ίδιο τον εαυτό μας. Καλούμαστε να θεωρήσουμε σωστό ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να αποφασίζει κάθε ώρα και στιγμή πώς θα ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας, μόνο και μόνο επειδή κληρονόμησε μετοχές ή ένα εργοστάσιο. Η πρόταση αυτή δεν συμβιβάζεται με το συμφέρον μας. Είναι το ίδιο σαν να μας ανάγκαζαν να μάθουμε μια πρόταση όπως «Ιδανική είναι μια οικονομική κατάσταση όταν κάθε 8ο μηνιαίο εισόδημά μας το χαρίζουμε σε έναν επιχειρηματία». Μια άλλη πρόταση λέει «Ιδανική είναι μια οικονομική κατάσταση όταν η οικονομία επεκτείνεται». Είναι ένας ισχυρισμός που δεν μας τον εξηγούν. Τον διαβάζουμε και τον ακούμε ολοένα σε όλες τις εφημερίδες και σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σιγά σιγά τον επαναλαμβάνουμε. Τον θεωρούμε σωστό επειδή τον επαναλαμβάνουν άλλοι. Ο ισχυρισμός μετατρέπεται μέσα στο κεφάλι μας σε πεποίθηση. Όπως κάθε πεποίθηση, έτσι και αυτή μπορεί να διαλυθεί με τις ερωτήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι οι σκέψεις τους βγαίνουν μέσα από το κεφάλι τους. Δεν ξέρουν ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι σκέψεις είναι από έξω προς τα μέσα. Το 34% όλων των εργατών και υπαλλήλων στην Ομόσπονδη Γερμανία είναι γυναίκες. Όμως το μερίδιο τους στο σύνολο των μισθών και ημερομισθείων δεν είναι 34% αλλά 24%. Η στατιστική υπηρεσία που εδρεύει στο Wiesbaden διαπίστωσε ότι ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες υπάρχει μια μέση διαφορά αποδοχών που φτάνει το 40%. Αυτό σημαίνει ότι στα 1000 μάρκα που πληρώνει ο επιχειρηματίας έναν άνδρα αναλογούν 600 σε μια γυναίκα. Ωστόσο, πολλές γυναίκες που εργάζονται παράγουν περισσότερο από τους άνδρες που παίρνουν μεγαλύτερο μισθό. Σε άρθρο ενός δυτικογερμανικού περιοδικού διαβάζουμε. Σύμφωνα με μια είδηση του δυτικογερμανικού ραδιοσταθμού, μια ομάδα γιατρών της Βεστφαλίας κατέληξε, έπειτα από έρευνες, στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που δουλεύουν 10 χρόνια στην κυλιόμενη κορδέλα έχουν τόσο αμβληθεί ψυχικά και πνευματικά, ώστε δεν αξίζει πια να τις παντρευτεί ένας άνδρας.
Ο συγγραφέας Πέτερ Σνάιντερ, που εργάστηκε για μερικούς μήνες σε ένα εργοστάσιο της Bosch στο δυτικό Βερολίνο, γράφει για τις εμπειρίες του. Μια γυναίκα που δουλεύει 15 χρόνια στην κορδέλα έπαθε φέτος ολοκληρωτική νευρική κατάρρευση που την έκανε ανίκανη να δουλέψει για 3 ολόκληρους μήνες. Μια άλλη πάλι κάνει κάθε χρόνο κάμποσες εβδομάδες θεραπεία για την οντίτιδα που μόλις ξαναρχίσει τη δουλειά της εκδηλώνεται πάλι. Τις γυναίκες που γέρασαν ή δεν είναι πια ικανές για εργασία τις μεταθέτει η εταιρεία στον έλεγχο υλικού, όπου μπορούν να εργαστούν με μεροκάματο χαμηλότερο από αυτό που παίρνουν όσοι δουλεύουν με την ώρα. Μια γυναίκα μπορεί να κάθεται δίπλα σε έναν άνδρα και να κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά με εκείνον. Για τιμωρία όμως που είναι γυναίκα, πληρώνεται για την ίδια εργασία μέχρι ένα μάρκο λιγότερο. Κατά μέσο όρο, τα καθαρά μεροκάματα των γυναικών είναι 1,20 μάρκα χαμηλότερα από τα μεροκάματα των ανδρών. Αν υπολογίσουμε τις μέσες μηνιαίες αποδοχές, οι γυναίκες δεν βγάζουν πάνω από 500-600 μάρκα καθαρά, ακόμα και αν εργάζονται στη φίρμα 10 χρόνια. Πριν μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, οι τυπογράφοι έκαναν μια απεργία που κράτησε 80 μέρες. Σε όλο αυτό το διάστημα, δεν κυκλοφορούσε στην πόλη σχεδόν καμιά εφημερίδα και κατά συνέπεια οι άνθρωποι δεν διάβαζαν διαφημιστικές αγγελίες. Μία από τις συνέπειες ήταν να παραπονεθούν οι έμποροι της πόλης ότι οι πωλήσεις τους έπεσαν κατά δισεκατομμύρια μάρκα. Οι άνθρωποι δεν χρειαζόντουσαν τα εμπορεύματα που δεν αγόραζαν αυτές τις 80 μέρες. Αυτή δεν είναι η μοναδική απόδειξη ότι με τη διαφήμιση οι άνθρωποι αγοράζουν πράγματα που δεν τα χρειάζονται. Το 1970, οι επιχειρηματίες στη Δυτική Γερμανία ξόδεψαν γύρω στα 18 δισεκατομμύρια μάρκα για διαφημίσεις. Η ίδια η διαφήμιση είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της σπατάλη χρόνου, εργατικής δύναμης και υλικού. Στη χώρα μας η διαφήμιση υπολογίζεται και αυτή στα έξοδα παραγωγής. Σε μια οικονομία που επεκτείνεται, επεκτείνεται αναγκαία και αυτή η μορφή σπατάλης. Αν οι εργάτες και οι υπάλληλοι παραδίνουν διαρκώς μέρα νύχτα περισσότερη εργασία από όσοι καταναλώνουν, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ανακαλύψουμε πού πάει η εργασία που δεν καταναλώνουν. Αν είναι αλήθεια ότι δίνουν πάντα περισσότερα από όσα παίρνουν, τότε αυτά τα περισσότερα πρέπει κάπου να βρίσκονται. Πρέπει να υπάρχουν ως τραπεζική κατάθεση ή ιδιωτικό αεροπλάνο ή εργοστάσιο. Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων στον πληθυσμό της Δυτικής Γερμανίας δείχνει πού πηγαίνουν τα αποτελέσματα της εργασίας των παραγωγών. Ήδη το 1960, το 14% του συνόλου της δυτικογερμανικής ιδιωτικής περιουσίας το κατήχαν σχετικά λίγες οικογένειες και συγκεκριμένα το 0,1% όλων των οικοκυριών. Το 35% βρισκόταν στα χέρια του 1,7% του πληθυσμού. Αν δεν υπολογίσουμε ολόκληρη την ιδιωτική περιουσία, αλλά μόνο τη λεγόμενη παραγωγική περιουσία, δηλαδή την περιουσία που έχει μορφή επιχειρήσεων, τότε το μερίδιο που κατέχει αυτό το 1,7% του πληθυσμού ανεβαίνει απότομα στο 70%. Αυτό σημαίνει ότι το 70% ολόκληρης της δυτικογερμανικής παραγωγής ελέγχεται από το 1,7 του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, το τελευταίο αυτό ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο, γιατί οι κάτοχοι μεγάλων πακέτων από μετοχές ή μεγάλων εργοστασίων ελέγχουν και τις εταιρείες τις οποίες προμηθεύουν, καθώς και πολλές μικρότερες εταιρείες. Όποιος ελέγχει την παραγωγή, ελέγχει όλους τους τομείς της ζωής. Επομένως, καθορίζει επίσης πώς θα κατανεμηθούν στον πληθυσμό τα άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων. Το 1950, το ποσοστό της συνολικής περιουσίας, μαζί με την περιουσία των Δήμων, των Ομόσπονδων Κρατηδίων και της Ομοσπονδίας, που ήταν ιδιοκτησία των εργατών, των υπαλλήλων και των συνταξιούχων, ήταν 40%. 15 χρόνια αργότερα δεν ήταν πια ούτε 20%. Αν αφαιρέσουμε από αυτό το ποσοστό τα διαρκή αγαθά, όπως οι τηλεοράσεις, τα πλυντήρια, οι ηλεκτρικές κουζίνες κτλ., απομένουν για όσους ασκούν εξαρτημένη εργασία 9%. Η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πια εκμετάλλευση τροφοδοτείται από ένα λογικό λάθος. Τα θύματα αυτής της πεποίθησης θεωρούν δεδομένο ότι η ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίζει με την εκμετάλλευση. Το επιχείρημα που επικαλούνται για να αποδείξουν ότι δεν τους εκμεταλλεύονται είναι μια άλλη πεποίθηση, ότι δηλαδή περνάνε καλά. Το ζήτημα, αν ένας άνθρωπος περνάει καλά επειδή το υποθέτει, χωράει πολλή συζήτηση. Το αν ένας άνθρωπος είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ή όχι δεν έχει καμία σχέση με το πώς νιώθει ή πώς σκέφτεται πάνω σε αυτό το θέμα. Το αν κάποιος είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης εξαρτάται μονάχα από το αν είναι αναγκασμένος να κάνει πλούσιους άλλους ανθρώπους. Στα εργαστήρια πολλών μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων, επιστήμονες εκπαιδευμένοι σε ιδρύματα που χρηματοδοτούμε εμείς με τους φόρους μας, επεξεργάζονται μεθόδους με τις οποίες οι κατασκευαστές μικραίνουν στα εργοστάσια τη διάρκεια ζωής των διαφόρων προϊόντων. Η αντοχή ενός άξονα, ενός υπομόχλιου, ενός ελαττηρίου ή ενός κινητήρα μειώνεται χάρη σε ειδικά μεταλλικά κράματα. Ένας ανώτερος υπάλληλος της υπηρεσίας αστροναυτικής είπε πριν από κάμποσο καιρό ότι δεν είναι πρόβλημα κατασκευή αυτοκινήτων που να αντέχουν 100 χρόνια χωρίς καμία επισκευή. Αν το όριο της αντοχής δεν μπορεί να μειωθεί άλλο, το πάλιωμα ενός προϊόντος επιτυχάνεται εκβιαστικά χάρη σε ανεπαίσθητες αλλαγές του σχήματός του. Αυτό το ζούμε κάθε χρόνο στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Είδαμε ότι η σπατάλη εργατικής δύναμης επεκτείνεται ως τα πιο μικροσκοπικά ανταλλακτικά.
Μια άλλη μορφή σπατάλης που επιβάλλεται στις μάζες είναι η διαφήμιση. Κάθε χρόνο ξοδεύονται συνολικά 300 εκατομμύρια μάρκα για τη διαφήμιση τσιγάρων και ινοπνευματοδών. Τούτες τις μέρες, Μάρτιο 1971, δημοσιεύεται σε πολλές δυτικογερμανικές εφημερίδες μια διαφημιστική αγγελία με το εξής κείμενο: «Κερδίστε το χρυσό στέμμα για το ανυπέρβλητο άσπρο του Περσίλ. Το χρυσό στέμμα από ατόφιο χρυσάφι, δεμένο με βαρύτιμα πετράδια. Είναι το εκτυφλωτικό πρώτο βραβείο του διαγωνισμού που οργανώνει το Περσίλ. Αξία 30.000 μάρκα. Το ανυπέρβλητο άσπρο του Περσίλ σας το δείχνει καθαρά. Μόνο το Περσίλ είναι 100% Περσίλ». Αυτή η διαφήμιση δείχνει καθαρά τι γίνεται στα σχολεία μας. Αν το πρόγραμμα διδασκαλία ήταν αντάξιο για ανθρώπινα πλάσματα, δεν θα μπορούσε ποτέ να δει το φως της ημέρας μια τέτοια διαφήμιση. Η δημοσίευση αυτού του κειμένου, που προφανώς απευθύνεται σε αγέλη προβάτων, μπορεί να στήξει σε πολύ περισσότερα από 1 εκατομμύριο μάρκα, συν τα 135.000 μάρκα που δίνουν σαν βραβεία οι εκατομμυριούχοι των απορριπαντικών. Οι πελάτες κερδίζουν ένα χρυσό στέμμα, επειδή το εργοστάσιο απορριπαντικών φτιάχνει απορριπαντικά. Αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει οι πελάτες αγοράζοντας το απορριπαντικό. Οι εργοστασιάρχες χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εργασίας με έναν τρόπο ολότερα παράλογο για τους παραγωγούς. Η παιδεία μας συντελεί στο να αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα αυτό το ξόδεμα της εργασίας μας, την ώρα που υπάρχει ανάγκη σε όλους τους άλλους κοινωνικούς τομείς. Η σωστή αντίδραση σε αυτή τη διαφήμιση θα ήταν το μποϊκοτάζ αυτής της εταιρείας από τον πληθυσμό. Η τελευταία φράση, μόνο το Περσίλ είναι 100% Περσίλ, δεν λέει περισσότερο από τη φράση, μόνο τα σκατά είναι 100% σκατά. Αν κάθε μορφή πλούτου είναι εργασία και αν ο κύριος Σφίνκ κατέχει 5 εκατομμύρια μάρκα, σημαίνει άρα γι' αυτό ότι παρήγαγε ο ίδιος αυτές τις αξίες? Αν δεν έβγαλε ο ίδιος τα 5 εκατομμύρια μάρκα, τότε κάποιος άλλος πρέπει να τα έβγαλε. Αν όμως τα έβγαλαν άλλοι, από πού και ως πού τα καρπώνει τον κύριο Σφίνκ και όχι εκείνοι που παρήγαγαν αυτές τις αξίες? Ακόμα και αν τις αξίες αυτές παρήγαγαν κατάδικοι, για ποιο λόγο άραγε τις ιδιοποιήθηκε ίσα ίσα ο κύριος Σφίνκ? Αν όμως δεν ήταν κατάδικοι, αλλά πολίτες με λευκό ποινικό μητρό, πώς συμβαίνει να παράγουν 5 εκατομμύρια και αυτά τα 5 εκατομμύρια να βρίσκονται ως διαμαγεία στην τσέπη του κυρίου Φινκ? Ποιες άραγε είναι οι αιτίες αυτού του αλόκοτου γεγονότος? Είδαμε ότι η κατάσταση αυτή είναι ο κανόνας της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο. Αν η ίδια ακριβώς κατάσταση υπάρχει και στους κόλπους της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Φινκ είναι στη θέση να υποβιβάσει ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων στο επίπεδο του ζώου, του γαϊδάρου. Αυτό δεν θα το κατόρθωνε χωρίς τους νόμους, τις δημόσιες υπηρεσίες, την αστυνομία και το στρατό, κοντολογίες χωρίς το κράτος. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να λέμε ότι ο δικαστής στέκει πάνω από τα κόμματα. Αν οι πολίτες παραβούν τους νόμους του κυρίου Φινκ, δεν αποκλείεται να αντιμετωπιστούν ακόμα και με τα όπλα. Ακόμα και αν οι ξυφολόχες είναι κρυμμένες κάτω από αγιοβασιλιάτικα γένια, η κοινωνία μας βασίζεται στη βία, το ίδιο όπως και η δουλοκτητική κοινωνία της αρχαίας Αθήνας. Είπαμε ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο και να φτάσει στον προορισμό του χωρίς να ξέρει τι γίνεται στο εσωτερικό της μηχανής και ότι δεν θα αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τις πράξεις μας, δηλαδή την αγορά και την οδήγηση του αυτοκινήτου, αν μάθουμε λεπτομερέστερα τι κάνουμε, δηλαδή ποιες διεργασίες προκαλούμε στο εσωτερικό της μηχανής. Όταν χρησιμοποιούμε ένα σχολείο ή μια εφημερίδα ή την τηλεόραση, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που δεν ξέρουμε πού πηγαίνει και που την πορεία του δεν την ορίζουμε εμείς. Άλλοι αποφασίζουν πού θα σταματήσουμε και δεν μας ρωτάνε καν αν συμφωνούμε με την κατεύθυνση. Όποιος φτιάχνει ανθρώπους που του χτίζουν εργοστάσια σύμφωνα με τις οδηγίες του και χωρίς να γκρινιάζουν. Που του χτίζουν βίλες με πισίνα, παρόλο που ήδη δεν βρίσκουν παιδικό σταθμό για τα παιδιά τους. Που καταδικάζουν τα ίδια τους τα όνειρα και θεωρούν δικό τους λάθος το ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Που τον τίνουν με γούνες ακριβές όσο ένα σπίτι, ενώ αυτονών τα πόδια παγώνουν το χειμώνα. Που του εφραίνουν τον ουρανίσκο με λιχουδιές, ακόμα και όταν οι ίδιοι αναγκάζονται να τρώνε 2 φορές τη εβδομάδα σπανάκι με αυγά μάτια. Που του χαρίζουν τα σταθερότερα, τα ανετότερα και τα γρηγορότερα αυτοκίνητα, για να μην στραπατσάρεται το καλομαθημένο κορμί του με μετακινήσεις, ακόμα και όταν οι ίδιοι οδηγούν ένα παλιό Volkswagen. Όποιος φτιάχνει ανθρώπους, φτιάχνει μανάδες και πατεράδες που λένε στα παιδιά τους: Ου κλέψεις, παρόλο που οι ίδιοι αφήνουν να τους κλέβουν ολόκληρη τη ζωή τους. Ή που λένε: Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Παρόλο που στέλνουν τα παιδιά τους βορρά των κανονιών και των τουφεκιών, χωρίς να έχουν κανένα όφελος. Η πρώτη μορφή ιδρυμάτων παραπλήσεων με τα δημοτικά σχολεία εμφανίστηκε στα αγγλικά εργοστάσια του περασμένου αιώνα. Οι Άγγλοι επιχειρηματίες διαπίστωσαν ότι οι εργάτες παρά είχαν αποβλακωθεί. Τους συνέφερε περισσότερο να έχουν εργάτες με μια κάποια εκπαίδευση. Όσο περισσότερο τελειοποιούνταν οι μέθοδοι παραγωγής, τόσο πιο αναγκαίο γινόταν να έχουν όλα τα εργατόπεδα κάποια μόρφωση. Όταν η εκπαίδευση παραέγινε δαπανηρή για τους επιχειρηματίες, την ανέλαβε το κράτος για λογαριασμό τους. Ακόμα και σήμερα, ο κρατικός σχεδιασμός της παιδείας δεν γίνεται ποτέ χωρίς οι ενώσεις των εργοστασιαρχών ή σύνδεσμοι βιομηχάνων, όπως λέγονται, να υποβάλλουν στους κρατικούς εκπροσώπους τις αντιρρήσεις και τις υποδείξεις τους.
Έτσι, προειδοποιούν πάντα τα Υπουργεία να μην αυξήσουν τον αριθμό των υποψηφίων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί αλλιώς θα χάσουν τους τελειόφοιτους δημοτικού που χρειάζονται για να δουλεύουν στην κυλιόμενη κορδέλα. Οι κρατικοί εκπρόσωποι συμμορφώνονται με τις επιθυμίες των μεγάλων επιχειρηματιών. Οι επιχειρηματίες τους λένε ποιο είδος υποτακτικών χρειάζονται. Το κράτος τους κατασκευάζει και αναλαμβάνει τα έξοδα. Όταν πληρώνουμε, είμαστε εμείς το κράτος. Οι ίδιοι οι κρατικοί εκπρόσωποι ξεκινούν από τους εξούς συλλογισμούς. Γιατί να φτιάξουμε ανθρώπους που να χορεύουν και να ζωγραφίζουν στα εργοστάσια και στα γραφεία. Όταν βάζουμε τους δασκάλους να κάνουν μάθημα, θέλουμε ο κόπος μας να έχει ως αποτέλεσμα να εργάζονται οι άνθρωποι όλη την ημέρα και να κάνουν πώς και πώς για υπερορίες. Το αποτέλεσμα της παιδείας πρέπει να είναι να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι λένε οι επιχειρηματίες. Οι κρατικοί εκπρόσωποι λένε ό,τι λένε και οι εργοστασιάρχες. Οι πληροφορίες με τις οποίες φτιαχτήκαμε επιλέγονται από ανθρώπους που η σημαντικότερη απασχόλησή τους είναι να βάζουν άλλους ανθρώπους να παράγουν και να πουλάνε εμπορεύματα. Κανένας από εμάς και σχεδόν κανένας από τους γονείς μας δεν βάζει άλλους να παράγουν και να πουλάνε εμπορεύματα. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, οι άνθρωποι που βάζουν άλλους ανθρώπους να κατασκευάσουν διάφορα αγαθά προορισμένα για πούλημα αποτελούν μειοψηφία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που πουλάει πυράβλους να έχει συμφέρον να μάθουν τα παιδιά στο σχολείο ότι οι πύραυλοι αξίζουν περιφρόνηση? Αν οι ισχυρότεροι άνθρωποι τούτης της χώρας έχουν για κύρια απασχόλησή τους να βάζουν άλλους να παράγουν αντικείμενα, η πόλη στον οποίο μεγαλώνει την απόσταση των ισχυρών από την πλειοψηφία των ανθρώπων, τότε δεν είναι δυνατόν να καταρτίζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας που προορίζεται για ανθρώπους αναγκασμένους να κάνουν κύρια απασχόλησή τους στην απόκτηση εμπορευμάτων. Είπαμε ότι το σχολείο γράφει βιογραφίες. Τι είναι η βιογραφία? Η βιογραφία είναι τα όσα κάνει κανείς στη ζωή του, ο τρόπος που περνάει τη ζωή του. Ποιος έχει την άδεια να καθορίζει πώς θα περάσουμε τη ζωή μας? Για ποιο είδος ζωής χρειάζονται άδειες? Για ποιο όχι? Ποιος δίνει τέτοιες άδειες? Αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε εμείς την άδεια να ορίζουμε τη ζωή μας, τότε πρέπει να ρωτήσουμε για ποιο λόγο να ορίζουν άλλοι τη ζωή μας. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι οι άλλοι ξέρουν καλύτερα πώς πρέπει να ζει κανείς. Αν ούτε οι γονείς μας, ούτε οι φίλοι μας, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν καταρτίζουμε τα προγράμματα διδασκαλίας και των δημόσιων φορέων πληροφόρησης, αυτό σημαίνει ότι άλλοι ορίζουν πώς ζούμε. Μήπως το κάνουν αυτό επειδή ξέρουν καλύτερα πώς να ζει κανείς, τι είναι καλό για εμάς? Αν είναι έτσι, αυτό σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα όταν παράγουμε αυτοκίνητα που χαλάνε γρηγορότερα από όσο μπορούμε να αγοράσουμε καινούρια. Σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα όταν χαρίζουμε ολόκληρα σπίτια στους ιδιοκτήτες σπιτιών για να μας αφήνουν να μένουμε στα σπίτια. Σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα όταν ολόκληρη τη ζωή μας, ώσπου να γεράσουμε και να αρρωστήσουμε, θα σηκωνόμαστε στις 7 το πρωί για να δουλέψουμε στο γιαπί ή στην κορδέλα ή σε ένα γραφείο. Σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα όταν οι πόλεις μας γίνονται ακατοίκητες. Είναι παράξενο που όλα τα πράγματα από τα οποία υποφέρουμε είναι στοιχεία της καλύτερης ζωής. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι εκείνοι που διαλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό μας δεν ξέρουν και τόσο καλά πώς πρέπει να ζει κανείς. Ότι είναι ατζαμίδες στο γράψιμο βιογραφιών. Αν όμως εξετάσουμε τη δική τους ζωή για να διαπιστώσουμε αν είναι κατάλληλοι να φτιάχνουν βιογραφίες, μάταια θα αναζητήσουμε τα σημάδια της άγνοιας. Θα βρούμε φαντασία, χιούμορ, αφοσίωση στην ανακάλυψη καινούριων διασκεδάσεων. Δεν θα βρούμε κανένα που να φτιαρίζει κάρβουνο, έστω και μια μόνο μέρα, στις στόλες κάποιου ορυχείου, που να διάβει σκουπιδοντενεκέδες ή να κάνει χαρμάνια από τσιμέντο και ασβέστη. Η υγεία τους δεν θύρεται από τις εξατμίσεις των βερνικιών, από την καρβουνόσκονη ή από τη βροχή και το κρύο. Και ωστόσο, περνάνε πολλές εβδομάδες το χρόνο σε εξοχικά σπίτια, χτισμένα συνήθως σε περιοχές που έχουν καθαρό αέρα και τους προσφέρουν πολλές ευκαιρίες να περιποιηθούν το σώμα τους με λουτρά και σπορ. Για να μην χασομερούν στο δρόμο όταν ταξιδεύουν εδώ και εκεί, αγοράζουν αεροπλάνα. Όχι μόνο προσέχουν σχολαστικά τι τρώνε, τι φοράνε και πώς επιπλέουν τα σπίτια τους για να περνάνε όσο γίνονται πιο ευχάριστα τη ζωή τους, αλλά και φροντίζουν να δίνουν στα παιδιά τους μια μόρφωση που δεν τους επιτρέπει μόνο να απολαμβάνουν συναυλίες και ζωγραφικούς πίνακες, αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται καλύτερα και να μαθαίνουν καλά τα συμφέροντά τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν δύο πράγματα που έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Από τη μία μεριά οι παιδαγωγοί μας είναι πρωταθλητές του καλοζωισμού, από την άλλη μας δίνουν πληροφορίες που μας κάνουν να ζούμε άσχημα. Όπως και αν πρέπει να εξηγήσουμε αυτή την αντίφαση, αυτό το βιβλίο κάνει μια προσπάθεια να την εξηγήσει, εκείνοι πως τώρα έφτιαχναν τη βιογραφία μας δεν είναι καθόλου κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά. Ο ένας λόγος που θα δικαιολογούσε να ορίζουν άλλοι το πώς ζούμε, δηλαδή οι καλύτερες γνώσεις τους για τον τρόπο που πρέπει να ζούμε, αποκλείεται στην περίπτωση των ανθρώπων που ως τώρα καθόριζαν την παιδεία μας. Δεν εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για εμάς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος έξω από εμάς τους ίδιους που να μπορεί να ορίσει τη ζωή μας. Πρέπει να αφαιρέσουμε από τους προγραμματιστές της παιδείας την άδεια να καθορίζουν τη βιογραφία μας, αδιάφορα πώς απόκτησαν αυτή την άδεια. Ο δεύτερος λόγος που θα δικαιολογούσε να αφήσουμε άλλους να διαμορφώνουν τη ζωή μας είναι ότι αναγκαζόμαστε να το κάνουμε λόγω πλάνης και βίας. Τρίτος λόγος δεν υπάρχει. Φέτος, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το πλεονέκτημα του εμπορικού ισοζυγίου της δυτικογερμανικής οικονομίας έχει ύψος 17 δισεκατομμύρια μάρκα. Αυτό σημαίνει ότι η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έστειλαν στο εξωτερικό οι δυτικογερμανοί επιχειρηματίες ήταν κατά 17 δισεκατομμύρια μάρκα μεγαλύτερη από την αξία των εισαγωγών από το εξωτερικό.
Από αυτό το πλεόνασμα ωφελούνται μόνο οι επιχειρηματίες. Τις αξίες που παρήγαγαν οι εργάτες και οι υπάλληλοι δεν τις καρπώνει τη χώρα τους. Για τον πληθυσμό της χώρας πάνε χαμένες. Ούτε και υπάρχει κανένα αντίκρισμα με τη μορφή αγαθών, ακριβώς επειδή πρόκειται για πλεόνασμα. Τα εμπορεύματα που διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό πληρώνονται στον επιχειρηματία με χρήμα. Ένα μέρος από το χρήμα αυτό ο επιχειρηματίας το εισάγει στο εσωτερικό. Ανήκει στον επιχειρηματία. Με αυτά τα χρήματα μεγαλώνει τα εργοστάσια του για να μπορεί να εξαγάγει ακόμα περισσότερα εμπορεύματα. Ξοδεύοντας τα χρήματα στην εσωτερική αγορά, καταστρέφει την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στην κυκλοφορία του χρήματος και την προσφορά εμπορευμάτων. Υπάρχουν περισσότερα λεφτά παρά αξίες με τη μορφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Εξαιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας χρήματος, δημιουργείται μεγαλύτερη ζήτηση. Ακολουθώντας την εμπορική αρχή του εκβιασμού, οι έμποροι αυξάνουν τις τιμές όταν ανεβαίνει η ζήτηση. Αλλά οι υψηλότερες τιμές δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μέθοδος ληστείας των μαζών. Στην κοινωνία μας, δεν συνηθίζεται να ρωτάει κανείς τους εργάτες και τους υπαλλήλους αν συμφωνούν να χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της εργασίας τους με αυτόν τον τρόπο. 17 δισεκατομμύρια μάρκα πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου μέσα σε ένα χρόνο. 20 έως 24 δισεκατομμύρια μάρκα δαπάνες εξοπλισμού μέσα σε ένα χρόνο. 18 δισεκατομμύρια μάρκα για διαφήμιση μέσα σε ένα χρόνο. Αμέτρητα δισεκατομμύρια μάρκα σπαταλιούνται κάθε χρόνο για να παράγονται εμπορεύματα που είναι περιττά ή φθήρονται γρήγορα και γι' αυτό πρέπει να αντικαθίστανται συχνά. Όλα αυτά τα έξοδα είναι μορφές σπατάλης της εργατικής μας δύναμης. Σπατάλη εργατικής δύναμης σημαίνει καταστροφή εργατικής δύναμης. Η εργατική δύναμη καταστρέφεται για να προκαλείται έλλειψη, ενώ ο πλούτος όλων μας θα ήταν η αναπόφευκτη συνέπεια της εργασίας μας. Από την έλλειψη κερδίζουν οι ίδιοι άνθρωποι που διαλέγουν πληροφορίες για εμάς. Η εργασία, όταν γίνεται για να εξασφαλίσει τη συντήρησή μας, είναι για τους περισσότερους ανθρώπους ο πιο δυσάρεστος τρόπος να περνάνε τη ζωή τους. Αν φτιάχνουμε μόνοι μας τη βιογραφία μας, τότε γιατί να σηκωνόμαστε σε 7 το πρωί ή και ακόμα νωρίτερα για να παράγουμε 30 είδη μίζες, όταν 2 είδη εκπληρώνουν αυτό το σκοπό και μπορούν να κατασκευαστούν σε 3 φορές λιγότερο χρόνο. Μερικές ποτοποιίες μετέφεραν για χρόνια στο Δυτικό Βερολίνο συμπυκνωμένο αλκοόλ μέσα σε ντεπόζιτα. Εκεί το αραίωναν με νεράκι από τη βρύση και το γύριζαν στη Δυτική Γερμανία, όπου το πουλούσαν για ρακί. Άλλοι επιχειρηματίες μετέφεραν σφάγια στο Δυτικό Βερολίνο και εκεί τα έκοβαν κομμάτια. Τα κομματιασμένα σφάγια τα έφεραν πίσω στη Δυτική Γερμανία. Μερικοί δυτικογερμανοί ιδιοκτήτες εργοστασίων κατασκευής γραφομηχανών μετέφεραν έτοιμες γραφομηχανές στο Δυτικό Βερολίνο για να τους τοποθετηθεί εκεί η έγχρωμη ταινία. Αυτές τις δεδαλώδεις μεθόδους σπατάλης εργατικής δύναμης τις πλήρωνε το κράτος με φορολογικές απαλλαγές. Το νόημα που είχε αυτή η προώθηση της οικονομίας ήταν να παρακινηθούν περισσότεροι επιχειρηματίες να ανοίξουν εργοστάσια στο Δυτικό Βερολίνο. Το δυτικογερμανικό κράτος πλήρωσε στους μεγιστάνες των καπνοβιομηχανιών του Δυτικού Βερολίνου και στους πελάτες τους στη Δυτική Γερμανία 220 εκατομμύρια μάρκα φορολογικές απαλλαγές μέσα σε ένα χρόνο. Στο ίδιο διάστημα, οι ίδιοι εργοστασιάρχες ξόδεψαν το 1 πέμπτο αυτού του ποσού, δηλαδή 43 εκατομμύρια μάρκα, σε μισθούς και ημερομίσθια για το προσωπικό τους. Αν ορίζουμε ήδη τη ζωή μας, τότε γιατί να πληρώνουμε φόρους και να χαρίζουμε σε μερικούς μετόχους καπνοβιομηχανιών το πενταπλάσιο ποσό από αυτό που κερδίζουν οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν για λογαριασμό τους. Κατά διαταγή των επιχειρηματιών, χτίζουμε μικρά διαμερίσματα για τον εαυτό μας και όλο και μεγαλύτερα για τους επιχειρηματίες, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουμε όλο και μεγαλύτερο νίκη. Γιατί να εξακολουθήσουμε να σπαταλάμε τη ζωή μας με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο, αν διαμορφώνουμε ήδη τη βιογραφία μας. Αν μπορούμε να ορίζουμε ήδη πώς θα εργαστούμε και ποια προϊόντα θα παραγάγουμε, αν βάλουμε τέλος στην προμελετημένη σπατάλη, θα μπορούμε λόγω χάρη να καταργήσουμε την ασύμφορη ατομική ιδιοκτησία των αυτοκινήτων και να κάνουμε όλα τα αυτοκίνητα κοινή ιδιοκτησία. Ένα τέτοιο μέτρο θα είχε πολλά πλεονεκτήματα. Ο καθένας θα έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο όπου θα το έβρισκε και θα το άφηνε εκεί που θα κατέβαινε. Θα χρειαζόμασταν λιγότερα αυτοκίνητα γιατί τα περισσότερα γιο ταχύ μένουν τον περισσότερο καιρό ακίνητα. Συνεργεία μηχανικών θα αναλάμβαναν τη φροντίδα τους. Θα κατασκευάζαμε τα αυτοκίνητα έτσι ώστε να αντέχουν περισσότερο. Οι κινητήρες δεν θα μόλυναν την ατμόσφαιρά μας. Επειδή κανένας πια δεν θα προσπαθούσε να κάνει εντύπωση στους άλλους με το αυτοκίνητό του, θα ήταν περιττές οι τροποποιήσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο καροσερί και που φθήρουν ανώφελα εργατική δύναμη. Τα παιδαγωγικά πειράματα του Άγγλου Νιλ έδειξαν ότι όσο λιγότερο περιορίζονται οι άνθρωποι, τόσο φρονιμότερα ενεργούν. Αν ο καθένας κατέχει πάντα ένα αυτοκίνητο, η κλοπή αυτοκινήτων θα χάσει το νόημά της. Με ένα τέτοιο μέτρο, θα έπαιρνε μονομιά η εξάρτησή μας από μερικές ντουτζίνες μετοχές της βιομηχανίας αυτοκινήτων. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και με πολλές ανόητες συνήθειες που μας έχουν επιβληθεί. Μια συνήθεια είναι η κατάληξη μιας τροχιάς που διαγράφει κανείς όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του. Όταν σβήνει το φως της σκέψης, γεννιέται μια συνήθεια. Αν ορίζουμε ήδη το πώς ζούμε, τότε γιατί άραγε να είμαστε ικανοποιημένοι με την παιδεία μας, που μας κάνει να υποφέρουμε από κόμπλεξ ακόμα και σε μια συζήτηση με ένα μέτριο φοιτητή. Γιατί να υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που έχουν χειρότερη μόρφωση από άλλες κατηγορίες. Γιατί να υπάρχει ένα είδος ανθρώπων που να αισθάνεται δέος μπροστά στο άλλο είδος, επειδή αυτό το τελευταίο ξέρει περισσότερα.
Αν ορίζουμε ήδη το πώς ζούμε, θα πάρουμε τα λεφτά που ξοδεύει μέχρι τώρα το κράτος για την καταστροφή τροφίμων και για να κάνει φορολογικούς μπουναμάδες πλουσίους. Τα λεφτά αυτά είναι αρκετά για να φτιάξουμε περισσότερα και καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για όλους μας. Γιατί τέλος να δουλεύουμε 8 ώρες κάθε μέρα με ένα μικρό μεσημεριανό διάλειμμα, ώσπου η κούραση να μας αποχαυνώσει, όταν από αυτές τις 8 ώρες οι 4 είναι περίτη εργασία. Και γιατί να κάνουν πάντα οι ίδιοι τις χαμαλωδουλειές, γιατί να μην αδειάζουν και οι καθηγητές σκουπιδώντας νεκέδες, αφού έτσι κι αλλιώς πεθαίνουν πρόωρα επειδή τους λείπει κίνηση. Ένας επιχειρηματίας είπε σε έναν εργάτη: «Εγώ θέλω το καλό σου». Και ο εργάτης απάντησε: «Αυτό ακριβώς δεν θέλω να σου δώσω». Δύσκολα μπορούμε να πούμε σε ποιον βαθμό το μάθημα, ιδιαίτερα αυτό που γίνεται στο δημοτικό σχολείο, ισοδυναμεί με βιομηχανική παραγωγή παραφροσύνης. Οι γονείς μας, τρομοκρατημένοι από τα σχολεία των καταπιεστών τους, φέρονται σήμερα σαν τους δασκάλους που ανέχτηκαν όταν ήταν μαθητές. Αν θέλουμε να εμποδίσουμε, τουλάχιστον να αρχίσουμε να εμποδίζουμε, την εξουσία να μας κάνει να ζήσουμε κι εμείς με αυτόν τον μουχλιασμένο, διεστραμμένο και ηλίθιο τρόπο, πρέπει να αρχίσουμε από εκεί όπου διαμορφώνει τη σκέψη μας, εκεί όπου οι πλούσιοι διοχετεύουν πληροφορίες, από το σχολείο. Αν δεν αντισταθούμε στο πνεύμα των σχολείων, των εφημερίδων, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, τότε οι σκέψεις μας θα εξακολουθήσουν να είναι εχθροί μας.